Γεια σου, Πάρη, καλημέρα. Καλή Πάρη, μου τι γίνεται. Καλή εβδομάδα. Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, είστε καλά. Καλά, εσύ πώς είσαι. Αφού επιστρέφουμε σιγά σιγά αυτή την εβδομάδα στη δράση, είμαι καλύτερα. Πού θα είσαι μέσα εβδομάδα? Εκεί που θα είναι και Στέργιος, μόνο εκεί. Μόνο εκεί? Ω, κατά, θα τα πείτε από κοντά. Ναι, αγκαλιά. Ναι, με το Στέργιο θα τα πούμε από κοντά, μαζί δυστυχώς δεν θα τα πούμε να πάμε καμιά σουβλάκια. Έλα, τώρα, γιατί δηλαδή. Με το Στέργιο νομίζω θα προλάβουμε. Ήρθε η ώρα για τη selfie, Πάρη. Να ρίξουμε το Instagram. Να ρίξουμε το Instagram. Και μια εβδομάδα μετά, όπως είπαμε, ξανά. Ξανά, back to back. Με όλα αυτά που θα γυρνάνε, με όλα αυτά που σίγουρα θα γυρνάνε δίπλα μας. Καλά, εκεί πέρα ξέρουμε ότι σε βρίσκουμε, δεν είναι. Πριν ο Πανετολικός πάρει μεταγραφάρες και έρθει για το διπλό στο κλειδί της Βικελίδης. Χαμός θα γίνει, ναι, μην το συζητάς, άστο. Δεν πάνε να αλλάξουν όσοι δικοί στέλνουν, εμείς εκεί θα είμαστε. Με το Μόρσε, τι γίνεται που διάβαζε την Καμπότα. Με το Μόρσε, τι ακριβώς. Κάτι διάβαζα σήμερα, ανησυχία, λέει στον Πανετολικό με Μόρσε. Για ποιο λόγο? Δεν θυμάμαι τώρα. Είδα τον τίτλο, δεν μπήκα να το διαβάσω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θεωρώ πως θα αποτελέσει παρελθόν μετά τα δύο παιχνίδια με τον Πάο και τον Άριο Κορνέλιους. Αφέβει. Γνωρίζουν και τον Πανετολικό αυτό το ενδιαφέρον για τη Μάλμε. Ναι, νομίζω ότι το λέγαμε και όλο το προηγούμενο. Το είχαμε πει, το έχεις αναφέρει όμως. Προσέξτε να δει, το Πανετολικό έπρεπε να δώσει 300.000 ευρώ για να κάνει δικό του τον παίχτη. 200.000 ευρώ πήρε από την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ με τον Καναδά. Θα έπρεπε δηλαδή να δώσει και τα λεφτά που πήρε και άλλα 200.000. Τα λεφτά στον παίχτη. Νομίζω με ένα τέτοιο ποσό έπαιρνε κάτι πολύ καλύτερο. 200 στην τσέπη και μια χαρά. Κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι, ναι. Από αυτή την άποψη. Αυτή είναι η αλήθεια όσον αφορά τον Κορνέλιους. Όπως καταλαβαίνετε, η Μάλμε κάνει άλλη συμφωνία πλέον με το MLS και με τον ποδοσφαιριστή. Ο Πανετολικός ήθελε να το κρατήσει όπως και ο παίχτης ενδεχομένως να ήθελε να μείνει όπως λεγόταν μέχρι το καλοκαίρι. Προτιμά να πάει εκεί όπου είναι αρκετά πιο βόρεια, διαφορετικός ο καιρός, ενδεχομένως να θυμίζει λίγο αγρίνιο. Τα άλλα δεν είναι Ελλάδα, έτσι. Άλλο η Μάλμε. Σίγουρα ένα κλαμπ που παίζει και στην Ευρώπη, αυτό είναι μια διαφορά. Σε σχέση με τον Πανετολικό που ήταν και ο στόχος του κ. Κοστέλα στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, ο Κορνέλιος είναι να φτάσει αύριο 3 και 13 στο Αγρίνιο, μετά τον Δία που αναμένεται σήμερα, για να μπει σε ρυθμό προετοιμασίας για το παιχνίδι της επόμενης πέμπτης με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά όσον αφορά το τι γίνεται μετά και την αλλαγή του διοκτησιακού καθεστώτος στην ομάδα του Αγρινίου. Κάτι άλλο συνταρακτικό για τον Γιάννη Αναστασίου δεν υπάρχει. Υπήρχε και αυτό το φιλικό υπό το βλέμμα των νέων ιδιοκτητών με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος έχει παιχνίδι εντός με τον Βόλο και πρέπει να παίξει για να κλείσει τη χρονιά ημερολογιακά στο Γέρος Κερασιάκης με τον Ολυμπιακό. Ο Μεταξάς, ο οποίος επίσης συνεχίζει κανονικά παρά τις όποιες ομολογίες μπορεί να είχαν υπάρξει στη διάρκεια του πρώτου γύρου, αντέχει και με το παραπάνω στην ομάδα της Πελοποννήσου. Εξάλλου και η διοίκηση του Αστέρα Τρίπολης δεν αλλάζει εύκολα προπονητή. Το έχει δείξει αυτό και στο παρελθόν. Τώρα που είπες Ολυμπιακό, ορισμένοι δεν βάζουν μυαλό εδώ και χρόνια, εννοείται, με μερίδα συναδέλφα του Ολυμπιακού, αποθέωση Ροντινέη, νέο Καφού. Δεν, οι άνθρωποι είναι πραγματικά προσφέρουν γέλιο απλόχερα. Γιατί... Αλλά άτομα που γνωρίζουμε ότι είναι πολύ καλό παίκτη αυτό. Είναι πολύ καλό. Είναι φίλε. Νέο Καφού δεν είναι. Νέο Καφού δεν είναι, οκ, okay, αλλά είναι πολύ καλό παίκτη. Και αν σε 2-3 μήνες δεν πάει καλά, θα πέσει σύρμα από τον κάποιον υψηλό βαθμό του Ολυμπιακού και θα αρχίσουν να τον αποδομούν. Λένε ότι διεκδικούσε μέσα σε 2 μέρες. Όχι όλοι τη Βραζιλία. Όχι όλοι του Ολυμπιακού. Και ο Αγκούστο πήγε να πάει. Μάλλον πήγε. Ο Αγκούστο άλλο. Εντάξει, όχι, αυτό είναι όντω καλό παίκτη. Εντάξει, εγώ σου λέω άτομα που ξέρουν, μου είπαν ότι ισχύει. Για πότε αποδομήθηκε η Νίκο ο Βερσάλικο, δεν πρόκειται να πάει. Πάρει, είναι πολύ σκληρό το λόμπι εκεί. Είναι σκληρό το λόμπι και δεν θέλουν μη Βραζιλιάνο. Μάλιστα. Αν και γράφει ότι έχουν στο στόχαστρο τον Γκουαρδιόλα, δεν νομίζω όμως για τον Πέπ να είναι όνειρο να πάει να γίνει ομοσπονδιακός, ακόμα και αν αυτή είναι η Βραζιλία. Λοιπόν, πάντως πριν πούμε το οτιδήποτε, γιατί γίνεται πραγματικά μεγάλο πάρτι στην Ισπανία, δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σας. Όσον αφορά την πρόκληση του Μαρόκο, στη Βαρκελόνη πραγματικά έκλεισε στην κεντρική δρόμη και στην πρόκληση του Μαρόκο επί της Ισπανίας και στην πρόκληση του Μαρόκου επί της Πορτογαλίας. Αξίζει να το σημειώσουμε αυτό. Μάλιστα η αστυνομία περιφρουρούσε τους χιλιάδες κατοίκους του Μαρόκου στη Βαρκελόνη, κάτι το οποίο είναι άξιο αναφορά στην κοινωνία. Αυτή η παρένθεση την άνοιξε, την έκλεισα πολύ γρήγορα. Και ανοίγω μία και εγώ, είναι απολαυστικό το βίντεο. Από pub του Belfast, όταν χάνει ο Harry Kane το πέναλτι, το δεύτερο. Απολαυστικό. Πού και το άλλο με την αεροπορική εταιρεία που λέει Southgate. Τι λέτε ρε παιδιά, τέτοιο ξεφωνητό είναι δυνατόν?
Το χάρηκαν ιδιαίτερα στο Belfast. Πάμε πάρει σημείο της ημέρας να κλείσουμε. Μάλιστα, στο διατάφτα. Πάμε για το σημείο της ημέρας, επειδή έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με το πρωτάθλημα μπάσκετ της Κίνας που ξανάρχισε. Άντερε, πάρε, βέβαια. Σε δύο ομάδες οι οποίες δείχνουν πολύ πιο ορεξάτες μετά την επιστροφή στη δράση, και δεν θα πάμε το άντερα, αλλά θα πάμε το over. Over 196,5 πόντους, ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινάει στις 2:25, 1:35 δηλαδή, το μεσημέρι. Tigers Lions, αυτές είναι οι δύο ομάδες, over 196,5 πόντους. Και όλοι full πήγαμε για παραγγελία και στο Food Plaza τηλεφωνικά, από τις 12 και μετά το delivery, και να απολαύσουμε παρουσία εκεί και για το Mundial και όχι μόνο, με ρεζερβέ, κράτηση, αλλά και τις απολαυστικότητες σούβλες, πέραν από τις κλασικές γευστικότητες καταστάσεις με γύρω, παντσέτα και ούτως ή άλλως, με την πάπρικα να συνοδεύει την παντσέτα για τον κουμπάρο μου τον Κώστα Κούση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάρη. Καλή συνέχεια, τα πούμε. Καλή εβδομάδα.